τώρα όμως λίγο, πάμε λίγο να πάμε μέχρι την Τουρκία, γιατί οι Τούρκοι τώρα τι έχουν κάνει. Πάνε να αντιγράψουν την Ελλάδα και φτιάξανε τη δική του Σαντορίνη. Έτσι ακριβώς είναι, Φίλιππ. Για να μας κλέψουν τον τουρισμό. Ναι, πρόκειται για ένα μπλοκ έτσι, πολυτελών κατοικιών, το οποίο θα φτιαχτεί μάλιστα στις πιο ακριβές και καλύτερες περιοχές της Σμύρνης. Ενδεικτικός είναι και ο τίτλος της εφημερίδας Μιλιέτ, η οποία λέει ότι η Τουρκία αποκτά πλέον τη δική της Σαντορίνη. Αν δεν είναι αυτό χτύπημα και στον ελληνικό τουρισμό, τότε τι είναι. Μάλιστα. Πρόκειται συγκεκριμένα για μία Σαντορίνη κατασκευή. Και Ελλάδα είναι μία. Οι Τούρκοι πάνε να κάνουν να αντιγράψουν όμως. Η Ελλάδα είναι μία. Πάνε να κάνουν κόπη μόνο ηφαίστειο δεν έχουν φτιάξει. Σουλτάνε, ξύπνα. Για πες μας λίγο τι γίνεται, γιατί έχουμε τον κύριο Ψωμιάδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Το συνολικό έργο θα καταλαμβάνει έκταση 21.000 τετραγωνικών μέτρων. Μόνο το συγκρότημα που θα λέγεται Park Life Σαντορίνη θα καταλαμβάνει 52 τετραγωνικά. Θα είναι πολυκατοικίες 5 όροφες και 8 όροφες. Τα διαμερίσματα θα είναι από 53 έως 114 τετραγωνικά μέτρα και οι τιμές των ακινήτων θα ξεκινούν από τις 46.000 ευρώ. Μάλιστα, Παναγιώτη Ψωμιάδη, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα και χρόνια πολλά, Παναγιώτη Ψωμιάδη. Μπορώ μία λέξη μόνο για αυτόν το πολιτικό αλταριό που λέγεται Υπουργό Δημόσιας Τάξης. Αν ζούσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ή ο Ανδρέας Παπαδρέου, ακόμα αυτός θα ήταν στη θέση του. Θα τον είχαν εξαπλήσει. Αυτός ήταν στρατηγός των ενόπλων δυνάμεων. Σαν δεν τρεπόμαστε, μας φταίνε μετά οι Σκοπιανοί και μας φταίνε μετά οι Τούρκοι και οι άλλοι γείτονές μας, οι Βόροι. Οι προδότες, είπαμε, είναι μέσα στην ίδια μας η χώρα που εκεί και πέρα. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε, κύριε Καμπόλη. Αυτά μου θυμίζουν μαϊμού κινέζικα και τουρκικά προϊόντα. Κανείς δεν μπορεί να αγγίξει τον ελληνικό τουρισμό. Από εκεί και πέρα όμως πάντοτε είμαι υπέρ των θέσεων, σταθερών θέσεων, υπέρ της συνεργασίας, επιχειρηματικής συνεργασίας και, και συνεργασίας πολιτισμού. Αλίμονο αν οι γείτονες χώρες δεν είχαν τέτοια συνεργασία. Μάλιστα. Όμως αυτά είναι καμώματα του Σουλτάνου του Ερντογάν. Παναγιώτη Ψωμιάδη, πάμε να δούμε λίγο και ένα βίντεο με ένα κοριτσάκι το οποίο κλαίει εδώ πέρα. Είναι ένα εξάχρονο κοριτσάκι το οποίο κλαίει γοερά μάλιστα, γιατί δεν το επιτρέψαν οι γονείς του να παρευρεθεί στη συγκέντρωση που είχε δώσει πρόσφατα ο Ταγίπ Ερντογάν στα Άδανα. Άλλη προπαγάνδα. Κοιτάξτε να δείτε το κοριτσάκι εδώ. Έχει σπάσει κάθε κοντέ. Να το δούμε. Κλαίει το κοριτσάκι. Αν είναι δυνατόν. Όσο οι Έλληνες υποχωρούμε, όχι σήμερα. Εδώ και αρκετά χρόνια υποχωρήσαμε στο θέμα το Σκοπιανό και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Υποχωρούμε και στο θέμα διπλωματικά μιλάω πάντα της Τουρκίας. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό. Δεν μπορεί κάθε μέρα ο Καμπούρης και ο κάθε Μπούρης και το κάθε ΑΡΤ να ασχολούμαστε με τέτοιες γελιότητες. Μαϊμού προπαγάνδα είναι αυτή. Παναγιώτη Ψωμιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Πάσχα να έχεις. Πριν από λίγο μου στις Σέρες, πρέπει εκεί ο πρόεδρος, ο κ. Καρατζαφέρη, να δει. Γιατί γίνεται χαμός από έθερμους του κ. Καρανταφέ. Να είστε καλά. Την αγάπη μας και χρόνια πολλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο